Η ιδέα πρόκειται για την παραγωγή αλκοολούχου αποστάγματος τύπου ούζου, το οποίο προέρχεται από τη Ρόγαλα, που είναι το κύριο παραπροϊόν της διαδικασίας παραγωγής τυριού. Η ιδέα ξεκίνησε όταν έπεσε στην αντίληψή μας ότι στο εξωτερικό παράγεται ένα αλκοολούχο απόσταγμα τύπου βότκας, το οποίο παράγεται από τη ζύμωση του αγελαδινού γάλακτος. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν αν θα μπορούσαμε και εμείς να παράγουμε ένα αλκοολούχο απόσταγμα που να αξιοποιεί το κύριο παραπροϊόν της τυροκομείας, που είναι το τυρόγαλα. Η μοναδικότητα της ιδέας μας εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν παράγονται παρόμοια αλκοολούχα ποτά στη χώρα μας, αξιοποιώντας το τυρόγαλα με τον συγκεκριμένο τρόπο. Οι περισσότεροι Έλληνες τυροπαραγωγοί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να απορρίψουν το συγκεκριμένο βιομηχανικό απόβλητο. Επιπλέον, εμείς τους προτείνουμε το συγκεκριμένο τρόπο ως μια πιο φιλικά προσκύμενη στο περιβάλλον λύση, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο παραπροϊόν. Όπως είδατε, έχουμε ένα μικρό τυροκομείο, άρα το τυρόγαλα το ξέρουμε καλά. Είναι ένα πολύ σημαντικό παραπροϊόν της τυροκομείας. Υπολογίστε ότι στην Ελλάδα παράγονται ετησίως γύρω στους 650.000 τόνου εγωπρόβιου τυρογάλακτος. Από αυτό ένα μέρος αξιοποιείται για την παραγωγή των λεγόμενων πρωτεϊνών του ορού. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος, ειδικά οι μικροί τυροκόμοι, το απορρίπτουν στο περιβάλλον, ειδικότερα στις θάλασσες, στις λίμνες, στα ποτάμια, ανατρέποντας έτσι την ισορροπία των οικοσυστημάτων αυτών εις βάρος των οργανισμών που ζουν εκεί. Η λύση λοιπόν που προτείνουμε με την ιδέα αυτή είναι να αξιοποιήσουμε το τυρόγαλα για την παραγωγή νέων προϊόντων και ειδικότερα αποσταγμάτων. Μιας και το τυρόγαλα είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες, οι οποίοι προέρχονται φυσικά από το γάλα και οι οποίοι με τους κατάλληλους μικροοργανισμούς και τέτοιους έχουμε στο εργαστήριο γαλακτοκομείας στη συλλογή μας. Αυτούς τους υδατάνθρακες μπορούμε να τους μετατρέψουμε σε αλκοόλι, η οποία θα μας δώσει απόσταγμα τύπου ούζου ή τσίπουρου.